Σε αποφασιστικές κινήσεις προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Όπως αποτυπώνουν όλοι οι διεθνείς δείκτες, η χώρα μας καταγράφει απογοητευτικά ποσοστά, ενώ το φακελάκι σε εφορίες και νοσοκομεία δίνει και παίρνει. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει μπροστά την ψηφιοποίηση του κράτους που θα χτυπήσει κέρια τη διαφθορά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας μιλάμε για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής αρχής διαφάνειας. Η βασική φορείς ελέγχου, απελευθερώνονται από τον εναγκαλισμό τους με την κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων από 1 .1 2021 και τη διασύνδεση του συστήματος εισρωών νεκρών καυσίμων με την ΑΑΔ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Να θυμίσουμε ότι το 2012 η Ελλάδα βρισκόταν στην 94η θέση του Παγκόσμιου Δικτύου Διαφθορά. Μετά από προσπάθειε, το 2015 πετύχαμε να ανέβουμε στην 58η θέση. Όμω, την επόμενη τριετία, 2015-2018, η χώρα κατρακύλησε στην 67η θέση, δηλαδή 9 επίπεδα κάτω.